Με σαφή διλήμματα και κοστολογημένο πρόγραμμα, ο Αλέξης Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οικονόμο για ομιλία Τσίπρα ή οδηγεί τη χώρα σε νέα φτωχοποίηση και νέο μνημόνιο ή υποκρύπτει τεράστια φορολόγηση. Με δοξολογία και κατάθεση στεφάνων, η Κέρκυρα τίμησε την ημέρα γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Παραπέμπονται για κακουργήματα οι 7 του συμβολέου του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι ένα λεπτό μετά τις 9 και είμαστε μαζί και απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΤ για να καταγράψουμε και σήμερα το βράδυ όλα εκείνα τα οποία συνθέτουν την ειδησιογραφία και σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο. Η ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εχθές, το πρόγραμμα το οποίο περιέγραψε και οι προτάσεις του για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αποτελούν στατικό στοιχείο μιας μεγάλης συζήτησης και μιας αντιπαράθεσης, η οποία εξελίσσεται έως αυτήν ώρα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στην πραγματικότητα να είναι επικριτικός για όλα αυτά τα οποία πρότεινε και παρουσίασε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Πάμε να πάρουμε μια συνολική εικόνα και από τις θέσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και από αυτά τα οποία λέει ο κύριος Οικονόμου. Τα διακυβεύματα των επόμενων εκλογών εν είδη διλημάτων έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη χθεσινή ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, την τελευταία πριν από τις κάλπες, λέγοντας πως επί της ουσίας θα είναι μια σύγκρουση ανάμεσα στους δημοκρατικούς πολίτες και στο παρακράτος. Σε μια ομιλία κατά την οποία επανέλαβε πολλές φορές για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πως είμαστε εδώ ώστε η χώρα να προχωρήσει άμεσα σε πολιτική αλλαγή, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε αναλυτικά τις 6 εθνικές προτεραιότητες του κόμματός του, οι οποίες θα υλοποιηθούν άμεσα από μια προοδευτική, όπως είπε, κυβέρνηση. Συγχρόνως, απάντησε στους πρωθυπουργικούς ισχυρισμούς ότι η απλή αναλογική δημιουργεί αβεβαιότητα και τερατογενέσεις, λέγοντας πως μια κυβέρνηση πλατιάς λαϊκής νομιμοποίησης δεν είναι κυβέρνηση αστάθειας, καθώς για πρώτη φορά θα πάψει να αποφασίζει το 1 τρίτο των πολιτών για λογαριασμό της μεγάλης πλειοψηφίας. Για να προσθέσει, και αυτό δεν είναι τερατογένεση, αλλά η γέννηση της ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο. Σε σχέση με τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για παρακρατικές παρακολουθήσεις πολιτικών και δημοσιογράφων από την ΕΥΠ, σχολιάζοντας ότι η υπονόμευση του κράτους δικαίου δεν είναι μόνο πρόβλημα δημοκρατίας, αλλά και πρόβλημα ταυτότητας για τη χώρα. Σε ό,τι αφορά στο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε μεταξύ άλλων επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ, μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα στο 6%, μείωση του ειδικού φορού κατανάλωσης στα καύσιμα, αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ, επιστροφή των αναδρομικών στους συνταξιούχους σε τρεις δόσεις, επαναφορά της 13ης σύνταξης, αύξηση του αφορολογήτου στις 10.000 ευρώ, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη για την εργασία, σταδιακή εφαρμογή του 35 όρου, παύση της αναστολής εργασίας για υγειονομικούς, εισαγωγικό μισθό για πρωτοδιοριζόμενο γιατρό στα 2.000 ευρώ, καθιέρωση 14ετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δωρεάν φίτηση σε μεταπτυχιακά προγράμματα, εθνικό σχέδιο φοιτητικής στέγης, ανακατεύθυνση μέρους των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης στη χρηματοδότηση νοικοκυριών, αγροτών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μετατροπή της Εθνικής Τράπεζας σε ισχυρό δημόσιο πυλώνα του τραπεζικού συστήματος με ποσοστό του δημοσίου στο 40%, μείωση των θέσεων των αντιπροέδρων στα ανώτατα δικαστήρια, αποκατάσταση των μισθολογικών και φορολογικών αδικιών στη λειτουργία της δικαιοσύνης, νομική κατοχύρωση του όρου γυναικοκτονία, νομική κατοχύρωση του γάμου για όλα τα πρόσωπα, επιλογή της διοίκησης της ΕΡΤ και του ΑΠΕ από τη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής. Αυτό άλλωστε είναι που αποκομίζει ένας ζωντανός πολιτικός οργανισμός στη δράση του. Δεν είναι το πόσα χρόνια κυβερνά, όπως έχει φανεί επανειλημμένα στη χώρα, αλλά η δυνατότητά του να μαθαίνει και να βελτιώνεται. Γι' αυτό και σήμερα, πιο έμπειροι, πιο έτοιμοι, πιο υποψιασμένοι, είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι απαιτούν οι καιροί και οι ανάγκες, ανεξάρτητα από πιέσεις, από συμφέροντα και απειλές. Άλλωστε, ξέρετε, αυτά είναι για μας παράσημο. Και είμαι βέβαιος ότι πριν ακόμα κατέβω από αυτό το βήμα, οι γνωστοί προπαγανδιστές θα αρχίσουν να λένε και πάλι το γνωστό, αυτά που σας είπε ο Τσίπρας δεν γίνονται. Μόνο που εδώ και μια τριετία έχουν γίνει τόσα ανίκουστα πράγματα στη χώρα που δεν τους πιστεύει πια κανείς.
Αυτά που ο κύριος Τσίπρας εξήγηλε χθες με έναν πρώτο πρόχειρο προϋπολογισμό αγγίζουν τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει με το καλημέρα 10% αύξηση του πρωτογενούς ελλείμματος, δήλωσε ο Γιάννης Οικονόμου σε συνέντευξή του. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πως στη Θεσσαλονίκη μας έχει συνηθίσει σε υποσχέσεις για τον κατώτατο μισθό και μια σειρά από υποσχέσεις ανεφάρμοστες, που σε καμία περίπτωση δεν τις εννοεί και ξέρει ότι δεν θα κληθεί να τις εφαρμόσει. Σε περίπτωση που τα εφάρμοσε, συνέχιζε, θα σήμαναν κατευθείαν το να οδηγηθεί η χώρα σε καινούριο μνημόνιο ή σε τεράστια αύξηση φόρων για τη μεσαία τάξη. Δύο συμπεράσματα προκύπτουν. Ή οδηγεί τη χώρα συνειδητά σε νέα φτωχοποίηση και νέο μνημόνιο, εκτοξεύοντας το πρωτογενές έλλειμμα κατά 10 μονάδες, ή υποκρύπτει τεράστια φορολόγηση, συμπλήρωσε μιλώντας στον Sky. Αναφερόμενος ειδικά στην εξαγγελία του κ. Τσίπρα για επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ, ο Γιάννης Οικονόμου αναρωτήθηκε τι οραματίζεται ο Αλέξης Τσίπρας. Τη ΔΕΗ εκείνη που ήταν στα όρια της χρεοκοπίας? Με ποιον τρόπο μια επανακρατικοποιημένη ΔΕΗ στα όρια της χρεοκοπίας θα μπορέσει να επενδύσει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Ο κόσμος πλέον ξέρει, έμαθε, θυμάται. Μόνο οι εξαγγελίες για τα ενεργειακά που είπε είναι γύρω στα 16 δισεκατομμύρια. Δεν επιδέχεται αμφισβήτηση το κόστος όλων αυτών που εξήγηλε χθες. Οι αριθμοί είναι πολύ συγκεκριμένοι με βάση τα μεγέθη που ξέρουμε. Και συνέχισε. Γενικώς στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν ένα θέμα με τους αριθμούς. Ακολουθούν την οικονομική σχολή των Tsipronomics. Όχι μόνο τώρα, αλλά και παλαιότερα, που ενδεχομένως τους βολεύει στο να κατασκευάζουν αυτή την πραγματικότητα, συμπλήρωσε. Καμία σοβαρότητα και καμία υπευθυνότητα. Καμία σοβαρότητα γιατί ο κύριος Τσίπρας χθες είχε μια ευκαιρία να αποδείξει ότι και καταλαβαίνει τι γίνεται στον κόσμο, σε τι συγκυρία βρισκόμαστε και με τι είναι αντιμέτωποι όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί, και ότι έχει διδαχθεί από τα λάθη της πολιτικής του διαδρομής. Και καμία υπευθυνότητα γιατί αυτό που έκανε χθες οδήγησε στο να φαίνεται το αλίστου μνήμης πρόγραμμα Θεσσαλονίκης έως και μίζερο. Απέναντι σε έναν Τσίπρα έχουμε έναν Μητσοτάκη, ο οποίος από όσα συνετά υπόσχεται πραγματοποιεί και παραπάνω, έτσι ώστε η χώρα να μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται, να μην κινδυνεύει να ξαναμπεί σε εποπτείες, να μην κινδυνεύει να ξαναμπεί σε μνημόνια, πρόσθεσε. Για τις εκλογές, τα διλήμματα και τα διακυβεύματα, ο κύριος Οικονόμου είπε πως όσα ανέφερε ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη κουμπώνουν απολύτως με την απόπειρα επανασύστασης της παρέας, της ομάδας Καταστροφική Διακυβέρνηση 15-19 του κυρίου Βαρουφάκη. Πάμε να το κουβεντιάσουμε το θέμα, να δούμε τι βγαίνει πια από τη Θεσσαλονίκη, διότι έχουμε αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, έχουμε αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ο Γιάννης Παργινός μαζί μας, δεν είναι μόνο δημοσιογράφος, είναι και οικονομολόγος. Στην οικονομική ανάλυση προφανώς τα αντιλαμβάνεται πολύ καλύτερα. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Ο απλός πολίτης, αυτός ο βιοπαλαιστής καθημερινότητας, ο οποίος, Γιάννη μου, με ένα μισθό παλεύει τις συνεχείς ανατιμήσεις και βλέπει το επίπεδο ζωής του να ταράζεται και πολλές φορές να βρίσκεται σε οριακές καταστάσεις. Τι παίρνει από τα μηνύματα των κορυφαίων πολιτικών παραγόντων από τη Θεσσαλονίκη? Ποια είναι η δική σου ανάλυση? Λοιπόν, για να σταθούμε στο εάν είναι δυνατόν να εφαρμόσει την οικονομική του πολιτική όχι ο Τσίπρας ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όχι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο Αλέξης Τσίπρας, ο όποιος πρωθυπουργός της χώρας. Ας κάνουμε μια μικρή αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν. Η Ελλάδα βγήκε από τα μνημόνια το 2018. Είχε ρυθμίσει το χρέος της σε τέτοιο τρόπο και με τέτοια διαδικασία, ούτως ώστε να είναι βιώσιμο. Δηλαδή θα είχε ένα 15% του ΑΕΠ της να το ρίχνει στο χρέος της για να το εξοφλεί. Μετά από αυτό όμως, της έτυχε μια κατραπακιά με την πανδημία. Πάνω στην πανδημία έρχεται η κατραπακιά με το Ουκρανικό. Με την ενεργειακή κρίση, πληθωριστικές πιέσεις και όλα αυτά τα οποία ζούμε καθημερινά και για τα οποία ευρωπαϊκές και ελληνική κυβέρνηση μας προειδοποιούν για έναν οδυνηρό, σκληρό χειμώνα. Mm-hmm. Άρα το ερώτημα που γεννάται, τόσο για την κυβέρνηση όσο και για τη μέλουσα, οποιαδήποτε κι αν είναι η μέλουσα, είναι που θα βρει αυτά τα χρήματα. Καθώς η Ελλάδα, από όταν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής, του Eurogroup, της Ευρωζώνης, έχει χωρίσει τη νομισματική της πολιτική. Του τέστη, οτιδήποτε αποφασίζει πρέπει να περάσει από τη Φραγκφούρτη, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό είναι το καθαρά οικονομικό, λογιστικό του μπακάλι της Ομπριακής το 1960.
Πάμε τώρα στις πολιτικές αποφάσεις, την οικονομική πολιτική. Είδα ότι εστάθηκε κυρίως σε αναθεώρηση του σχεδίου δράσης. Αυτό με το περίφημο το Ταμείο το πρώτο μέρος, το οποίο εγώ του δίνω μέγιστη πρόκληση και κυρίαρχη καθοριστική σημασία, είναι ότι θα επανακρατικοποιήσει τη ΔΕΗ. Ναι. Ώστε το κράτος να επανακτήσει τον έλεγχο στην αγορά ενέργειας. Αυτό γίνεται σε όλη την Ευρώπη, πρώτη η Γαλλία, ακολούθησε η Γερμανία και όλες οι άλλες χώρες. Και αυτή η επανακρατικοποίηση τι θα δημιουργήσει? Θα δημιουργήσει έναν ανταγωνισμό στις τιμές με τους ιδιώτες παρόχους, με αποτέλεσμα η κεντρική τράπεζα, η ΔΕΗ, η οποία θα ελέγχεται από την κεντρική διοίκηση, από την κυβέρνηση, να μπορεί να κρατάει χαλαρά χαμηλές οι τιμές. Δεύτερο, είναι η ιδιωτικοποίηση της Εθνικής Τράπεζας, όπως υποσχέθηκε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Τι επιδιώκει με αυτό στην τραπεζική αγορά? Να δημιουργηθεί ένας ανταγωνισμός μείωσης των επιτοκίων προς τα κάτω, αφού ο κεντρικός πυλώνας που θα είναι η κρατικοποιημένη Εθνική Τράπεζα θα δίνει χαμηλότερα δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια στους καταναλωτές. Μάλιστα. Αυτή είναι η ίδια στόχη. Και επίσης ο τρίτος και στόχος για... είναι μίλησε η και για την ανακατεύθυνση, όπως είπε, των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό φυσικά γίνεται με συγκεκριμένη διαπραγμάτευση με τους εταίρους. Από εκεί και πέρα, το αν το πακέτο του κυρίου Τσίπρα στοιχίζει 9 ή 6, όπως ο ίδιος λέει, γύρω στο 6, αλλά γύρω στο 6 στοιχίζει και του κυρίου Μητσοτάκη. Κατ' εμέ δεν παίζει κανένα ρόλο το λογιστικό σκέλος της όλης ιστορίας. Είναι το πολιτικό οικονομικό, ναι, δηλαδή η απόφαση για την οικονομική πολιτική. Οι πολιτικές που θα στηρίξουν την πλειοψηφία των πολιτών, είτε αυτοί είναι συνταξιούχοι, είτε είναι εργαζόμενοι, είτε μικροεπαγγελματίες. Αυτό είναι το θεμελιώδες όλων. Γιάννη, καλό βράδυ, θα τα δούμε βέβαια και τις επόμενες μέρες. Άλλωστε αυτή η εβδομάδα, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Εθνάρχης, είναι μια περίοδος δύσκολη, ενώ ο Χαρίλαος μας είχε μιλήσει για τις διαστρωμένες εβδομάδες. Έτσι ακριβώς. Γιάννη, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Σε ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τώρα στα τη τουρκικής προκλητικότητας, η οποία συνεχίζεται αμείωση. Έχουμε όμως τη σύνοδο στην Νέα Υόρκη, η οποία φαίνεται ότι θα αποτελέσει εφαλτήριο συνάντησης ανάμεσα στο Μητσοτάκη και τον Ερντογάν, ή θα διευρύνει περισσότερο το χάσμα που φαίνεται να σκιάζει πια αυτές τις δύο ηγεσίες. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Να ισορροπήσει σε δύο βάρκες επιχειρεί η Άγκυρα, που δεν θέλει να κόψει τις γέφυρες επικοινωνίας με τη Δύση, ωστόσο ταυτόχρονα διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσία, ενώ κοιτά και προς την Ανατολή. Σύμφωνα με το έθνος, η στρατηγική αυτή πάντως δεν αποδίδει καρπούς, με την τουρκική πλευρά να μην μπορεί να κρύψει τον εκνευρισμό της για το ότι τα αναθεωρητικά της σχέδια δεν βρίσκουν ευήκο ΑΟΤΑΣ, ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια στιγμή, η βαριά πληγωμένη τουρκική οικονομία δεν λέει να ανακάμψει, γεγονός το οποίο εντείνει τα αδιέξοδα στο εσωτερικό της γειτονικής χώρας, στον δρόμο προς τις κάλπες το 2023. Αδιέξοδα που οδηγούν και σε έναν συναγωνισμό εμπριστικών δηλώσεων ανάμεσα στην τουρκική κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, που εκτοξεύουν απειλές και fake news για την Ελλάδα. Ψυχρολουσία για την Άγκυρα αποτέλεσε η ιστορική απόφαση για την πλήρη άρση του εμπάργκο της πώλησης όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Πρόκειται για μια απόφαση με πολιτική, διπλωματική και συμβολική σημασία, καθώς έρχεται σε μια στιγμή που η Άγκυρα ονειρεύεται πρόσβαση στα F-16 και ξεπάγωμα των σχέσεων με τις ΗΠΑ. Μάλιστα, η συγκεκριμένη είδηση ήρθε σε ένα ιδιαίτερο timing, καθώς ο Τούρκος Πρόεδρος μετέβη στις ΗΠΑ για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και με τη φιλοδοξία να ξεδιπλώσει τις θέσεις του. Αμέσως έγινε εμφανής ο εκνευρισμός της τουρκικής πλευράς, που έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί ότι η συγκεκριμένη απόφαση θα επηρεάσει αρνητικά τις προσπάθειες επίλυσης του κυπριακού ζητήματος. Ουσιαστικά, η γειτονική χώρα επιδίδεται σε ένα blame game και επιχειρεί να αποποιηθεί το ρόλο του ταραξία της περιοχής, εκτοξεύοντας ανυπόστατες κατηγορίες. Οι συνεχείς αναφορές περί αποστρατικοποίησης των νησιών, οι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και οι προκλητικές αναφορές στη μικρασιατική καταστροφή αλλά και στην εισβολή στην Κύπρο δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
Όλο το τελευταίο διάστημα είναι σε εξέλιξη μια εκστρατεία fake news, με την Άγκυρα να μην μπορεί να κρύψει τον εκνευρισμό της για το γεγονός πως τα νεοοθωμανικά της σχέδια δεν βρίσκουν υποστηρικτές στη διεθνή σκηνή. Τα επικοινωνιακά τερτύπια συνεχίζονται παρά το ότι δεν αφέρνουν αποτελέσματα, ενώ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδίδεται σε ακροβασίες στη διεθνή σκηνή. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο περιθώριο της 22ης Συνόδου Κορυφής Αρχηγών Κρατών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, η κάμερα κατέγραψε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Βλαντιμίρ Πούτιν να περπατούν αγκαζέ και χαμογελαστή. Μάλιστα, ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε πως η χώρα του έχει στόχο να ενταχθεί στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης, μέλη του οποίου είναι η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία, το Πακιστάν, το Ιράν, το Κυργιστάν, το Τατζικιστάν, το Καζακστάν και το Ουσμπεκιστάν. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη είδηση έχει περιφερειακό χαρακτήρα και είναι μια πάρα πολύ σοβαρή είδηση. Και είναι μια πολύ σοβαρή είδηση γιατί έχει να κάνει με ένα θέμα που αποτελεί συστατικό στοιχείο της καθημερινότητας στη Ζάκυνθο. Την ιστορία του ναυαγίου, δηλαδή της περιοχής που βρίσκεται το περίφημο ναυάγιο, που είναι και μια τουριστική ατραξιόν, την ξέρετε. Την έχει καταγγείλει μάλιστα ο πρώην Μητροπολίτης Ζακύνθου, σήμερα Δωδώνης, ο Χρυσόστομος, με πάρα πολλούς τρόπους. Και αποτελεί επίσης συστατικό στοιχείο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης στην τοπική κοινωνία. Σήμερα η είδηση η οποία φτάνει από τα αθηναϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ότι έχουμε διεύρυνση του κατηγορητηρίου για 7 άτομα τα οποία κατηγορούνται για εκείνο το περίφημο συμβόλαιο πώλησης μιας έκθεσης περίπου 14.500 στρεμμάτων. Πάμε να δούμε τα στοιχεία στο ρεπορτάζ που ετοιμάσει η Δώρα Σπρέα. 8 χρόνια τώρα η πολύκροτη υπόθεση της αγοραπολισίας 14.500 στρεμμάτων πάνω από το ναυάγιο περιφέρεται στα ανακριτικά γραφεία δοκιμάζοντας την ελληνική δικαιοσύνη. Με ένα ακόμη βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αθηνών, το 3189 του 2022, παραπέμπονται για κακούργημα οι 7 συντελεστές του Συμβολέου της Αγοραπολισίας στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών και μάλιστα με περισσότερες κατηγορίες από όσες τους είχε απαγγείλει το προηγούμενο βούλευμα, το 1679 του 2020. Όπως αναφέρει το ημέρα Τζάντε, η είδηση έσκασε σαν βόμβα την ίδια ώρα που η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις πολιτικές εξελίξεις για τις παρακολουθήσεις και την υπόθεση της αγοραπολισίας στα ορεινά. 7 πρόσωπα και συγκεκριμένα ο πολιτής των 14.500 στρεμμάτων, η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της αγοράστριας εταιρείας, ο συμβολογράφος που έφτιαξε τα χαρτιά για την αγοραπολισία, ο τοπογράφος και 3 δασικοί κρατικοί υπάλληλοι παραπέμπονται με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αθηνών στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, προκειμένου να δικαστούν για μια σειρά από κακουργηματικές πράξεις σε βάρος του Δημοσίου και 2 ιερών μονών της Ζακύνθου. Το Δικαστικό Συμβούλιο υιοθέτησε πλήρως την πρόταση καταπέλτη του εισαγγελέα, η οποία έχει εκδοθεί τον Μάρτιο του 2022. Στο βούλευμα αναφέρεται μεταξύ άλλων πως προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι στα 2 συμβόλαια, πράξη δήλωσης αποδοχής κληρονομιών εξιδιογράφων διαθήκων και της αγοραπολισίας της επίδικης έκτασης, βεβαιώθηκε ψευδός από την συντάξασα και κατηγορούμενη συμβολογράφο ότι ο πολιτής και κατηγορούμενος κατέστη κύριος της μεταβιβαζόμενης έκτασης αποκτώντας την πλήρη κυριότητα με παράγωγο τρόπο ή τη λόγω αδιάκοπης σειράς κληρονομικής διαδοχής, καθώς από τους τίτλους κτήσης, οι οποίοι παρατίθενται και προσαρτώνται στα συμβόλαια αυτά, αφενός δεν προκύπτει η αδιάκοπη διαδοχή έως του προσώπου του απότατου δικαιοπαρόχου και αφετέρου δεν προκύπτει ότι ο φερόμενος απότατος δικαιοπάροχος του ανωτέρου κατηγορουμένου κατέστη αληθώς κύριος της επίδικης έκτασης και κατακολουθία ότι και η λοιπή διαδοχή του, έως και ο ίδιος ο πολιτής, ο δεύτερος κατηγορούμενος, κατέστησαν κύριοι του επιδίκου αποκτώντας από κύριο. Σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει ο εισαγγελέας πρωτοδικών στην πρότασή του και με όσα δημοσιεύτηκαν σχετικά με το θέμα στην ιστοσελίδα Documento News, προκύπτει πρώτον ότι η επίδικη και πολυθύσα έκταση των 14.500 στρεμμάτων που πουλήθηκε το 2014 στη Μεσητική Ποιμάνα με βάση ένα βενετσιάνικο έγγραφο που έγινε δεκτό χωρίς να μεταφραστεί, δεν ανήκε στον φερόμενο ως πολιτή, αφού από κανένα στοιχείο δεν προέκυψε ότι αυτός κατέστη κύριος αυτής με νόμιμο τρόπο. Δεύτερον, ότι ψευδός ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι είχε στην ιδιοκτησία του και τον Ισάκη Άγιος Ιωάννης Βρώμη και το πούλησε στον Εμμύρη, νέα κατηγορία για την οποία έγινε η συμπληρωματική ανάκριση. Τρίτον, ότι όλα αυτά τελούσαν σε γνώση των κατηγορουμένων και μπορούσαν από τη μελέτη των προσκομιζομένων εγγράφων να γίνουν εύκολα αντιληπτά. Τέταρτον, ότι η συνολική ζημία του ελληνικού δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από την απατηλή αγοραπολισία του 2014 ξεπερνά τα 17,6 εκατομμύρια ευρώ.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δεύτερη ενότητα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡ. Και πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τους παιδικούς σταθμούς. Αυτούς που είναι υπό την εποπτεία του ΣΚΙΠΑ, δηλαδή του Διαδημοτικού Φορέα. Η κυρία Μαρία Ζερβού και η διοίκηση του ΣΚΙΠΑ βρίσκεται συνεχώς πια υπό κρίση και υπό καταγγελίες. Και για τα θέματα των ευρωπονηπιακών σταθμών. Δεν είναι μόνο τα θέματα της παιδείας και των υποδομών στον χώρο της εκπαίδευσης. Ο κ. Βαγγέλης Χριστοδούλου είναι ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΔΗ. Κατήγγειλε μιλώντας στο ΣΤΑΡΤ τη διοίκηση του ΣΚΙΠΑ για αρθρώες μετακινήσεις βρέφων υπηκόμων, ο λόγος της καταγγελίας στο ρεπορτάζ. Ένα μεγάλο μέρος των βάουτσερ του ΕΣΠΑ κατευθύνεται στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς σε βάρος των δημοτικών, σημειώνει ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ, Βαγγέλης Χριστοδούλου, επισημένοντας πως το πρόβλημα είναι πανελλαδικό, επομένως αντιμετωπίζεται αναλογικά και στην Κέρκυρα. Την ίδια στιγμή, όπως καταγγέλει ο Βαγγέλης Χριστοδούλου, η διοίκηση του ΣΚΙΠΑ δεν οργάνωσε εγκαίρως τη διαχείριση του προσωπικού όλο το διάστημα που προηγήθηκε, ενώ υπήρχε και μια προκήρυξη κάλυψης των κενών θέσεων με συμβασιούχους. Ως συνέπεια, τόνισε, γίνονται αθρώες μετακινήσεις προσωπικού, βρεφών υπηκόμων, βοηθών βρεφών υπηκόμων και βοηθητικού προσωπικού, ακόμη και εργαζομένων με αναπηρία. Έχουμε μετακινήσεις που έχουν να κάνουν με περιπτώσεις που δεν θέλουμε να τα λέμε και στον αέρα. Με συναδέλφους οι οποίοι έχουν ειδικά προβλήματα, αμαία να το πω, και μετακινούνται με ανάλογο το τρόπο. Και παρόλο που οι συναδέλφοι σας αυτές διαμαρτυρηθήκανε, δυστυχώς, αντί να εισπράξουν από την κυρία Ζεργού, την πρόεδρο, την ανάλογη σημασία που θα έπρεπε να δώσει σε αυτό το ζήτημα και να πει έστω έγινε ένα λάθος, δυστυχώς εμένει στην απόφασή της να μετακινήσει συνάδελφο αμαία από την πόλη στη Λευκύμη. Δηλαδή, ενώ διοριστήκανε πριν 3-4 μήνες να ξεσπετιωθούν για να ξαναπάνε στη Λευκύμη ή να μετακινούνται οδικώς με δυσβάστακτο κόστος. Ναι. Αναφέρεστε, μιλάτε σε πληθυντικό, είναι πάνω από μία περίπτωση, δηλαδή είναι δύο περιπτώσεις. Είναι αρκετές οι περιπτώσεις. Την περασμένη Δευτέρα έγινε διοικητικό συμβούλιο στο Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Κέρκυρας. Αρκετοί ήταν οι εργαζόμενοι που πήγαμε και έκαναν διαμαρτυρία, ώστε το Σωματείο να στηρίξει τα δίκαια αιτήματά τους. Δυστυχώς, και αυτό πρέπει να το καταγγείλουμε σήμερα, ως ΔΑΣ που συμμετέχουμε στη διοίκηση του Σωματείου. Δυστυχώς το Σωματείο, παρόλο που πέρασαν τόσες μέρες, αντί να στηρίξει τους εργαζόμενους και να απαιτήσει να μην καταστρατηγούνται τα δικαιώματα, δυστυχώς τηρεί σιγή ηχθείως. Εμείς καλούμε τη Δημοτική Αρχή όλα αυτά τα ζητήματα να τα δει και ειδικά στο ζήτημα της μετακίνησης, της παράλογης μετακίνησης της συναδέλφου ΑΜΕΑ, αυτή τη στιγμή να ανακαλέσει αυτή την απόφαση. Το ζήτημα αυτό θεωρούμε ότι θα απασχολήσει και τις επόμενες μέρες και τα υπόλοιπα συνδικάτα του νομού μας. Ειδικά το να μετακινείται ένα εργαζόμενος αμαία είναι ένα ζήτημα που φεύγει πλέον από τη δικαιοδοσία ενός σωματείου. Θα υπάρχει μια γενικότερη καταγραφή, θεωρούμε, για μια τέτοια περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση η Δημοτική Αρχή οφείλει να λάβει τις ευθύνες της, όπως επίσης και η διοίκηση του ΣΚΙΠΑ. Κυρίες και κύριοι, την παρέμβαση της Υπουργού Παιδείας της κυρίας Νίκης Κεραμέως ζητάει ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αλέκος Αυλονίτης, για την υπόθεση των σχολικών μεταφορών. Ήταν ιδιαίτερα κατακριτικός, μιλώντας στο ΣΤΑΡΤ, και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Για απερίγραπτο χάος και άνευ προηγουμένου ταλαιπωρία που είναι αναγκασμένοι να υποστούν οι γονείς και μαθητές της Κέρκυρας, μιλά ο βουλευτής Κερκύρας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Αλέκος Αυλονίτης, με αφορμή την καθυστέρηση έναρξης των δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών. Το πρόβλημα περιγράφεται σε επιστολή του προς την Υπουργό Παιδείας, ταυτόχρονα όμως μεταφέρεται και η απέτηση άμεσης εξεύρεσης λύσης. Ένας ο οποίος ασχολείται με τα κοινά πρέπει να έχει πάντοτε την διάθεση και τη θέληση ή να δίνει λύσεις άμα δεν είναι κομμάτι της εκτελεστικής εξουσίας ή όταν είναι στην εκτελεστική εξουσία να πραγματοποιεί αυτό που θέλει η κοινωνία στον αναγκαίο χρόνο. Οι πάντες γνώριζαν ότι η σχολική χρονιά θα άρχισε τη Δευτέρα που πήγαμε όλοι και κάναμε τον αγιασμό. Και όλοι ευχηθήκαμε στα παιδιά να έχουν μια καλή χρονιά. Όμως η ευχή δεν ήταν ουσιαστική, ήταν κάλπικη μερικών, ειδικά αυτών οι οποίοι έχουν αναλάβει το κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με τις σχολικές μεταφορές. Δεν είχαν λοιπόν λύσει το πρόβλημα των σχολικών μεταφορών. Εγώ τι πρέπει να τους πω μπράβο? Όχι βέβαια. Έκλεινε λοιπόν σκόπι
εκδώσω αυτό το δελτίο τύπου και να αποστείλω μια επιστολή στην κυρία Κεραμέως και να της επιστήσω την προσοχή ότι ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που θα ξεπερνάει τον ένα μήνα, τα παιδιά μας δεν θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφερθούν με σχολικά λεωφορεία και σε κάθε περίπτωση και ο οικογενειακός προϋπολογισμός θα επιβαρεθεί, αλλά και χρονικά οι εργαζόμενοι γονείς δεν θα έχουν τη δυνατότητα διηδίων μέσων να τα πάνε στο σχολείο. Αυτά που σας λέω είναι εντελώς απλά, θα έλεγα ότι είναι απλοϊκά. Άρα λοιπόν η διοίκηση της περιφέρειας δεν έκανε έγκαιρο στον διαγωνισμό, το Υπουργείο δεν είχε συνεργασία με την περιφέρεια έτσι ώστε να πιέσει στην επιτάχυνση των διαδικασιών για τη δημοπράτηση της όλης αυτής διαδικασίας και του όλου έργου και να ήταν στην έναρξη της σχολικής χρονιάς καινούριος ή καινούργιοι ιδιοκτήτες λεωφορείων για να μεταφέρουν τα παιδιά μας από τα σπίτια τους στα σχολεία. Αυτό δεν έγινε. Η λύση λοιπόν πρέπει να δοθεί άμεσα. Και όταν λέω άμεσα, υπάρχει δυνατότητα στο κράτος να προβεί σε άμεσες συνέργειες έστω παράτασης των συμβάσεων της περσινής χρονιάς, να επιταχύνει δηλαδή τη διαδικασία και από αύριο κιόλας, από τη Δευτέρα, η μεταφορά των παιδιών να γίνεται εγκαίρως και να είναι και πλήρης. Αυτή ήταν η στόχευσή μου και με την επιστολή. Τη Δευτέρα θα επικοινωνήσω και με το Υπουργείο να δω ποια είναι η άποψη κυρίας Κεραμέως. Ακούω ότι θα παραταθεί μέχρι τις 27 του Σεπτέμβρη. Ακούστε, κρατάω μικρό καλάθι. Εμένα με ενδιαφέρει αύριο τη Δευτέρα λέει το πρωί να πάνε τα λεωφορεία στα σπίτια των παιδιών, στα χωριά των παιδιών και να τα πηγαίνουν στο σχολείο. Να μην υπάρξει κανένα κενό, ούτε 27 Σεπτέμβρη και αν χρειαστεί σε κάθε περίπτωση νομοθετική ρύθμιση, με μια τροπολογία ανοιχτή η Βουλή να λυθεί και νομικά, θεσμικά το όλο θέμα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για το θέμα αυτό έχει τοποθετηθεί ο κύριος Στέφανος Γκέκας. Λέει ότι αύριο θα κατεθεί τροπολογία στη Βουλή ώστε να υπάρξει παράταση για να μην υπάρχει αυτό το ζήτημα της ταλαιπωρίας και της διαχείρισης μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Στην ευρεία σύσκεψη που διεξήχθη στο Σαν Τζάκομο με την παρουσία της Δημάρχου Μερόπης Ιδραίου, του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Πέτρου Αγγελόπουλου, των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δέσποινα Σαββίδου και Χάρη Αλαμάνου και των Προέδρων των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συμμετείχε και ο βουλευτής Κερκύρας της Νέας Δημοκρατίας Στέφανος Γκίκας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία, κυρίως κτηριακά, ενώ εκτενής αναφορά έγινε στο πρόβλημα που παρουσιάστηκε φέτος με τη μεταφορά των μαθητών. Ο κύριος Γκίκας σημείωσε ότι όσα ζητήματα επισημάνθηκαν πρέπει να επιληθούν με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και του Υπουργείου, εκφράζοντας την πρόθεσή του να συμβάλλει όπου απαιτηθεί. Μιλώντας στο ΣΤΑΡΤ, ο βουλευτής Κερκύρας της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε ότι τη Δευτέρα αναμένεται η ψήφιση της τροπολογίας με την οποία παρατείνεται η ισχύς των συμβάσεων της περασμένης χρονιάς, διαδικασία η οποία λύνει προσωρινά το ζήτημα μέχρι την οριστική αντιμετώπιση του. Η εκπαιδευτική χρονιά ξεκινάει με τους καλύτερους δυνατούς ιονούς. Για πρώτη φορά στα τελευταία πάρα πολλά χρόνια τα κενά είναι, καθηγητές είναι απειροελάχιστα. Έχουν προσληφθεί τα τελευταία δύο χρόνια 25.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων οι 550 στην Κέρκυρα. Το τονίζω, οι 550 στην Κέρκυρα και ήδη σήμερα 32.000 αναπληρωτές βρίσκονται από την πρώτη μέρα στις τάξεις τους. Άρα λοιπόν ξεκινάει με τους καλύτερους δυνατούς ιονούς η χρονιά. Από εκεί και πέρα έχουμε το ζήτημα με τις μεταφορές. Ναι, είναι ένα θέμα αυτό. Η κυβέρνηση αφουγκράστηκε τις τοπικές αρχές, την κυρία Περιφερειάρχη, τους δημάρχους και με τροπολογία που κατατίθεται τη Δευτέρα θα παραταθεί η ισχύς των ήδη υφισταμένων συμβάσεων για ένα διάστημα, νομίζω είναι μέχρι 31/12. Εχθές είχε ο κύριος Ζορμπάς συνάντηση ο αντιπεριφερειάρχης με τις μεταφορείς ώστε να βρεθεί λύση και σε αυτές τις λίγες μέρες που αποτελεί το μεσοδιάστημα. Νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχει ρυθμιστεί το ζήτημα πλήρως. Ο καινούριος διαγωνισμός, μάλλον αυτός ο διαγωνισμός που είναι καινούριος, θα βγάλει κάποιους αναδόχους οι οποίοι θα αναλάβουν μετά τη λήξη της ημερομηνίας ισχύας των συμβάσεων των παλαιότερων το καινούριο μεταφορικό έργο. Άρα λοιπόν γίνονται παράλληλα τα πράγματα. Μέχρι να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός
που κάνει η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, θα ισχύουν οι παλαιότερες συμβάσεις και από εκεί και πέρα βεβαίως οι νέες συμβάσεις. Υπήρξε αυτό το κενό για λόγους οι οποίοι είναι γνωστοί. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είμαστε εν το περατούστε, λίγο υπομονή και το θέμα θα ρυθμιστεί πλήρως. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε όλη την Ελλάδα και στην Κέρκυρα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις αυτή την περίοδο μνήμης για αυτή την φοβερή ιστορία της καταστροφής του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Είναι μια ιστορία η οποία έχει πολλά δεδομένα μέσα της, άλλωστε όλη αυτή η περιπέτεια του ελληνισμού έχει να κάνει και με την τοπική πραγματικότητα όπου η κυβέρνηση Βενιζέλου είχε μεταφέρει στην Κέρκυρα χιλιάδες Μικρασιάδες. Σήμερα είχαμε ένα μνημόσυνο και είχαμε και παρουσία τοπικών πολιτικών αρχών, έχουμε και δηλώσεις. Έχουμε έναν εκπαιδευτικό, τον καθηγητή Κώστα Βέργο, να εκφωνεί εντός εισαγωγικών τον πανηγυρικό της ημέρας, δηλαδή με μια ομιλία να προσεγγίζει ιστορικά αυτό το συγκλονιστικό γεγονός. Η Δώρα Σπρέα ήταν εκεί, η κάμερα του Σταρ ήταν εκεί και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Με εκδηλώσεις, τις οποίες διοργάνωσε η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, η Κέρκυρα τίμησε την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος, 100 χρόνια μετά από τα θλιβερά γεγονότα τα οποία είναι καταγεγραμμένα στην ιστορική μνήμη. Ως γενοκτονία των Ελλήνων ορίζεται η σκόπιμη και συστηματική εξόντωση μέχρι το 1923 των ελληνικών πληθυσμών της Ανατολικής Θράκης και της Μικράς Ασίας, κυρίως της Ιωνίας, της Καπαδοκίας, του Πόντου και της Βυθινίας, αρχής γενομένης με τη σφαγή του Οικονομενίου στην Ανατολική Θράκη στις 25 Ιανουαρίου του 1913 από τους μηχανισμούς της Οθωμανικής κυβέρνησης των Εθνικιστών Νεότουρκων και του Τουρκικού Εθνικιστικού Κινήματος του Μουσταφά Κεμάλ. Οι εκτιμήσεις για τις ανθρώπινες απώλειες την περίοδο από το 1912 μέχρι το 1922 ξεκινούν από 200 με 300 χιλιάδες και φτάνουν κατά ορισμένους Έλληνες μελετητές στις 800 χιλιάδες με 1.200.000 ανθρώπους. Στις 11 το πρωί τελέστηκε επίσημη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό, μετά το πέρας της οποίας τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο εκπαιδευτικός Κώστας Βέργος. Πέρα από τον αναγκασκόμενο από την ιστορία, είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα πέρα από τις δυσκολίες πάλι ξαναγυρίζεται και πάλι διαμπαίνει. Και οι Έλληνες που ήρθαν στον τόπο μας, οι Μικρασιάδες, ήταν μεγάλη συμβολή τους στον πολιτισμό, στους ανθρώπους του πνεύματος και γενικότερα στην προσφορά τους. Αν ο σύγχρονος Έλληνας ερωτηθεί για την ταυτότητά του, θα απαντήσει με δύο αριθμούς. 1821 και 1922. 100 χρόνια, 22-221, στοχαζόμαστε το παρελθόν μας σε ένα διαφορετικό διεθνές περιβάλλον από αυτό το 21-22. Είναι όμως διαφορετικό. Οι μεγάλες δυνάμεις, τις οποίες δεν συγκαταλεγόνται και δεν συγκαταλέγεται η χώρα μας, παραμένουν μεγάλες δυνάμεις. Και είναι σχεδόν οι ίδιες. Τα μεγάλα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων είναι σχεδόν τα ίδια, για να μην πω ακριβώς τα ίδια. Και είναι και αυτό το σταυροδρόμι εμπορικών και πολιτιστικών δρόμων Δύσης και Ανατολής, που μας κάνει να είμαστε ταυτόχρονα και Δύση και Ανατολή και καμιά φορά ούτε Δύση ούτε Ανατολή. Με σημάδους που δεν είναι πάντα σύμμαχοι, αλλά και με εχθρούς που δεν είναι πάντα εχθροί. Τόσο λεπτές και ευμετάπητες είναι οι σχέσεις μας με τους άλλους, ώστε να είμαστε πάντα έτοιμοι να αλλάξουμε γνώμη για όλα τα καλά και τα κακά που συμβαίνουν. Η αναφορά περί εχθρών που δεν είναι πάντα εχθροί αφορά εκείνες τις λίγες, αλλά υπαρκτές περιπτώσεις που ο άνθρωπος, ακόμη και υπό τις πιο δείξιες συνθήκες, μπορεί να αποδείξει ότι μπορεί να είναι άνθρωπος με άνθρωπο και φαντασία. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνου στο ιερό της πόλης από τον εκπρόσωπο της περιφέρειας, αντιπεριφερειάρχη Κερκύρας, τους παριστάμενους βουλευτές Κερκύρας της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τη Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντιονήσων, τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, τον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς, τον εκπρόσωπο του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Ιωνίων Νήσων, τον εκπρόσωπο του Περιφερειακού Διοικητή του Λιμενικού Σώματος, τον εκπρόσωπο του Περιφερειακού Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ιωνίων Νήσων, τον πρόεδρο των Απόστρατων Αξιωματικών του Ναυτικού και από τον πρόεδρο των Εφέδρων Αξιωματικών Κερκύρας. Ακολούθως στηρίχθηκε ενός λεπτού σιγή και η τελετή ολοκληρώθηκε με τον Εθνικό Ύμνο.
Το 1998 η Βουλή των Ελλήνων είχε ψηφίσει ομόφωνα την ανακήρυξη της 14ης Σεπτεμβρίου ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης από το τουρκικό κράτος. Η θεώρηση των γεγονότων εκείνων, που για δεκαετίες αποκαλούνταν από τους Έλληνες μικρασιατική καταστροφή ως γενοκτονίας, αποτελεί σημείο αντιλεγόμενο στην Ελλάδα ανάμεσα σε ιστορικούς, διανοούμενους και προσφυγικές οργανώσεις. Όσοι αμφισβητούν την καταλληλότητα του όρου γενοκτονία, ανήκουν στο κυρίαρχο ρεύμα της κοινότητας των Ελλήνων ιστορικών. Μάλιστα, σε ψηφίσματα της γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών γίνεται αναφορά σε γενοκτονία κατά των Ελλήνων. Δηλώσεις στο Start για την ημέρα μετά το πέρας των εκδηλώσεων μνήμης έκαναν ο βουλευτής Κερκύρας της Νέας Δημοκρατίας Στέφανος Γκίκας, ο βουλευτής Κερκύρας του Πασόκ Κινάλ Δημήτρης Μπιάνκης, η Δήμαρχος Κεντρικής Κερκύρας και Διαποντιονύσων Μερόπη Ιδραίου και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νίκος Μουζακίτης. Τιμήσαμε σήμερα τους ήρωες που έπεσαν στο πεδίο της μάχης τότε. Τιμήσαμε τα θύματα των θηριωδιών των Τούρκων. Τιμήσαμε τους αγώνες του μικρασιατικού ελληνισμού που πέρασαν απέναντι στην Ελλάδα για να σταθούν στα πόδια τους και να προσφέρουν τα μάλα στην ανοικοδόμηση της πατρίδος. Τιμήσαμε τους ήρωες, όπως τον Κερκυραίο Δημήτριο Θεοτόκη, ο οποίος επικεφαλής της ανεξάρτητης μεραρχίας, με συντεταγμένο τρόπο, με ηρωικό τρόπο, πέρασε όλη τη Μικρά Ασία και πέρασε απέναντι στη Μυτιλήνη. Από τη μικρασιατική καταστροφή διδασκόμαστε. Δύο είναι τα συμπεράσματα. Ότι όταν δεν είμαστε ενωμένοι και υπάρχει εθνικός διχασμός, η καταστροφή παραμονεύει. Και δεύτερον, ότι πρέπει να πατάμε γερά στα πόδια μας, στις δικές μας δυνάμεις, διότι ενίοτε οι σύμμαχοι εγκαταλείπουν την πιο κρίσιμη στιγμή. Ημέρα μνήμης και περισυλλογής. 100 χρόνια μετά την εθνική τραγωδία. Τα συμπεράσματα πλέον είναι μπροστά μας. Οφείλουμε να τα μελετήσουμε. Ποτέ ξανά χαμένες πατρίδες. Αιωνία του συμνήμη. Στη Μικρά Ασία είχαν αναπτυχθεί πνευματικοί άνθρωποι, λόγοι, έμποροι. Ήταν όλο το ελληνικό επιχειρηματικό πνεύμα και δαιμόνιο. Πραγματικά είχε πάρει σάρκα και οστά στη Σμύρνη και στα παράλια. Ερχόμενοι εδώ βέβαια έφεραν αυτά τα θετικά στοιχεία, τον πολιτισμό τους, την οικοκυρωσύνη τους, την αρχοντιά, το εμπορικό πνεύμα και επιχειρηματικό πνεύμα, όμως δεν πάβει να είναι μια λησμόνητη πατρίδα που πρέπει να είναι πάντα στη μνήμη, στην ψυχή και στο μυαλό μας και το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε αυτή τη μικρή και σεμνή τελετή για να τους αποτίσουμε φόρο τιμής, να τους σεβόμαστε και να τους θυμόμαστε. Το σημαντικό όμως είναι και πιστεύω να είναι έτσι τα επόμενα χρόνια, να συμμετέχουν σε αυτό η εκπαίδευση, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τα σχολεία μας και ευρύτερα η κοινωνία, διότι θεωρώ ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά γεγονότα που έχουν λάβει χώρα. Οι μέρες μνήμης όμως που πονάνε στην καρδιά του ελληνικού λαού για τα αιματοβαμμένα χώματα, για τον σφαγιασμό του ελληνικού στη Μικρά Ασία. Οι μέρες μνήμης που πρέπει όμως να είναι φάρο σήμερα και οδηγός για τις σύγχρονες προκλήσεις, οι οποίες μετά από 100 χρόνια δεν διαφέρουν και τόσο πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον θέμα και έχει να κάνει με ένα σπουδαίο ίδρυμα, γιατί αυτό είναι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που μια σειρά από δομές του και δράσεις του δεν εστιάζονται και δεν δραστηριοποιούνται μόνο εντός των τυχών, δηλαδή της Ελλάδος, αλλά και εκτός των τυχών. Το ρεπορτάζ το οποίο θα δείτε είναι μια συζήτηση που κάναμε με τον καθηγητή κύριο Τάκη Μπλάμο, ο οποίος μαζί με συνεργάτες του, Κερκυραίος παρακαλώ πολύ, βρίσκονται στη Χαϊδελβέργη σε μια σπουδαία συνάντηση παγκοσμίου κύρους. Το ρεπορτάζ είναι και εδώ της Δώρας Σπρέα. Το Heidelberg Laureate Forum, τη μεγαλύτερη συνάντηση ψηλά βραβευμένων επιστημόνων στην πληροφορική και στα μαθηματικά, η οποία διεξάγεται στη Χαϊδελβέργη της Γερμανίας, υποστηρίζει ήδη από το 2018 με τη συμμετοχή του ως ακαδημαϊκός συνεργάτης το Τμήμα Πληροφορικής του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Το φόρουμ εξελίσσεται φέτος στο διάστημα 18 με 23 του Σεπτέμβρη διαζώσεις, έπειτα από δύο χρόνια που λόγω πανδημίας διεξήχθη διαδικτυακά. Το φόρουμ αυτό επικεντρώνεται σε δύο πράγματα, σε τρία πράγματα μάλλον. Το πρώτο είναι ότι οι υψηλοί ομιλητές μας δείχνουν ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στην έρευνα,
Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές παράλληλες συζητήσεις, παρουσιάσεις, ερευνητικές παρουσιάσεις και συνεργασίες. Και το τρίτο, που έχει επίσης την αξία του και για μας, είναι ότι είναι προσαρμοσμένο σε επιλεγμένους πολύ καλούς νέους ερευνητές. Και φέτος για πρώτη φορά έγινε δεκτή μια τέτοια ερευνήτρια, η υποψήφια διδάκτορα που έχουμε στο Εργαστήριο Βιοπληροφορικής, η κυρία Κωνσταντίνα Σκολαρίκη. Υπάρχει μια επιτροπή επιστημονική που κρίνει αιτήσεις από όλο τον κόσμο και η κυρία Σκολαρίκη έγινε δεκτή με υποτροφία για να συμμετάσχει ως νέα ερευνήτρια μετά από αξιολόγηση σε αυτό το φόρουμ. Οπότε είμαστε ευτυχείς για δύο πράγματα. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας. Όπως την είδαμε, την προσεγγίσαμε και την καταγράψαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του ΣΤΑΡΤ. Σε λίγη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Δικαιωρικού Συλλόγου της Κέρκυρας, τον κύριο Γιάννη Κοντό, σε μια πιστεύω πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σημειώστε ότι ο Δικαιωρικός Σύλλογος Κέρκυρας κρατάει ψηλά την υπόθεση των αναγκαίων παρατάσεων για εκείνα τα δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν με τους αγρούς και τα δασικά τμήματα. Είναι λοιπόν ένα μεγάλο θέμα και επίκαιρο θέμα, το οποίο θα κουβεντιάσουμε μεταξύ άλλων στην συζήτησή μας με τον πρόεδρο του Δικαιωρικού Συλλόγου. Με έθριο καιρό αλλά και με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας ξεκινάει η εβδομάδα στην Κέρκυρα, μάλλον σηματοδοτώντας κατά τους μετεωρολόγους το τέλος του καλοκαιριού. Συγκεκριμένα για αύριο Δευτέρα η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σε όλη τη διάρκεια της ημέρας με αραιή συννεφιά μόνο από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειο-ανατολική με ένταση που δεν θα ξεπεράσει τα 2 μποφόρ, από το μεσημέρι όμως θα στραφούν σε δυτικούς με ένταση έως 3 μποφόρ. Η υγρασία θα υποχωρήσει ακόμη περισσότερο, κειμενόμενη από μόλις 17% έως 83% μόνο στη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με πτωτική τάση ως προς τις ελάχιστες τιμές της, κειμενόμενη από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.